Φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευρισκόμεθα στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου, Δωρίδος και Αγίου Φανουρίου. Εδώ είναι το γυναικείο μοναστήρι στο Τρίκορφο Φωκίδος που ιδρύσαμε το 1991. Πλησίον μας είναι η γερόντισσα Μόνικα, η οποία έχει καταγωγή από την Κρήτη και έχει μία πολύ καλή αδελφότητα, γύρω στις 22 περίπου μοναχές, όπου εδώ ασκούνται και αγωνίζονται για την εν Χριστώ τελείωσή τους. Να ευχαριστήσω τη γερόντισσα για το όλο έργο το οποίο επιτελεί και αξίζει τον κόπο να θείτε εδώ στο μοναστήρι, να προσκυνήσετε τους Αγίους, αλλά και να γνωρίσετε τη γερόντισσα, η οποία καθοδηγεί προς τη Βασιλεία των Ουρανών τις μοναχές που τις έχει αναθέσει ο Θεός. Με τη γερόντισσα συζητούσαμε και με ρώτησε για θέματα πνευματικά και θα ήθελα να τα αναπτύξω στην αγάπη σας. Και είπα όμως ότι είναι από την Κρήτη, διότι αυτές τις ημέρες είχα πάει στην Κρήτη. Εκεί στην Κρήτη υπάρχει ένας Άγιος Αρχιεπίσκοπος, ο Κρήτης, μια αγία και οσιακή μορφή, αλλά δυστυχώς σε επικοινωνία που ήρθαμε με τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως δεν μπορέσαμε να τον δούμε, διότι μας είπανε ότι δεν δέχονται λόγω κορονοϊού. Μας είπαν όμως ότι είμαστε καλοδεχούμενοι στην Κρήτη και να πάμε όπου η καρδιά μας επιθυμεί. Εμείς επισκεφτήκαμε, γιατί είχαμε υποσχεθεί και είχαμε ένα τάμα και είχαμε και μία πρόσκληση από τη Μονή Κουδουμά, εκεί να προσκυνήσουμε τους Αγίους και να τους ευχαριστήσουμε για κάποιο λόγο, τον οποίο προσωπικά εμείς θέλαμε. Και επισκεφτήκαμε και άλλα μοναστήρια. Από αυτά τα μέρη λοιπόν είναι και η γερόντισσα, η οποία με ερώτησε περί Αντιχρίστου και της είπα ότι αυτό που είπε και ο Άγιος Πορφύριος και που έλεγε συχνά, ότι πρέπει τον κόσμο να τον οδηγούμε στο Χριστό και αντί να κάνουμε αντιχριστολογία θα πρέπει να κάνουμε χριστολογία, διότι σήμερα αν δείτε τα θέματα που τραβούν το ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει με την Αγία Σοφιά, αν θα πάρουμε την πόλη, αν θα πάρουμε και θα φτάσουμε τη Μικρά Ασία και θα φτάσουμε στην Κόκκινη Μιλιά, εάν θα εκπληρωθούν οι προφητείες του Αγίου Παϊσίου ή του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Κι όμως, όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, κοιτάμε τα επίγεια, κοιτάμε τον Αντίχριστο και δεν βλέπουμε τα πάθη της ψυχής μας, δεν βλέπουμε τα αμαρτήματά μας, δεν ξέρουμε ούτε το σταυρό μας να κάνουμε, αφού πολλοί κάνουν αυτό το πράγμα, αντί να κάνουν ένα κανονικό σταυρό. Και γι' αυτό ο Άγιος Πορφύριος Γερόντης έλεγε να μην ασχολείστε με τον Αντίχριστο, διότι ο κόσμος πρέπει να μάθει πρώτα για τον Χριστό και μετά ας μάθει για τον Αντίχριστο. Θα πρέπει να σας πω, φίλοι μου, ότι ο Αντίχριστος θα είναι ένας κυβερνήτης που θα κυβερνήσει σαν μια μεγάλη αυτοκρατορία τη γη, όπως κυβερνούσαν παλαιά οι αυτοκράτορες, και αυτό το οποίο θα πράξει και θα κάνει είναι ό,τι είπε ο Χριστός, αυτός θα πράττει ακριβώς τα αντίθετα. Δηλαδή, εάν ο Χριστός έλεγε να αγαπάτε αλλήλους, αυτός θα καλλιεργεί το μίσος. Θα διδάσκει τα ακριβώς αντίθετα και γι' αυτό ονομάζεται Αντίχριστος. Και φυσικά θα κυβερνήσει, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη, για 1260 ημέρες. 3,5 χρόνια περίπου, όσο κρατάει και μια κυβέρνηση. Τόσο στα 3,5-4 χρόνια κάνουν πάντοτε εκλογές για να βγει και κάποιος άλλος. Ο Χριστός είπε ότι εγώ ήλθα αλλά δεν με δεχτήκατε. Όταν έρθει ο άλλος στο δικό μου το όνομα, θα χρησιμοποιήσει το δικό μου το όνομα και την ιδιότητα, τούτον λείψεστε, αυτόν λέει θα τον αποδεχτείτε. Για να φτάσουμε όμως στο σημείο να τον αποδεχτεί ο άνθρωπος γερόντισσα, και γενικά η ανθρωπότητα δεν είναι κάτι εύκολο. Και γι' αυτό μας λέει η Γραφή ότι πολλοί αντίχριστοι γεγόνας. Δηλαδή υπάρχουν ήδη πολλοί αντίχριστοι οι οποίοι του προετοιμάζουν το έδαφος. Καλλιεργούν δηλαδή ένα αντιχριστιανικό πνεύμα. Και οι νομοθεσίες που περνούν είναι εντελώς αντίθετες από αυτές που θέλει ο Χριστός. Ό,τι λένε οι 10 εντολές, αν δείτε, οι νομοθεσίες που περνούν τα τελευταία χρόνια μέσα στον 20ο και 21ο αιώνα σε όλα τα κράτη είναι τα εντελώς αντίθετα. Τα εντελώς αντίθετα. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω. Ήρθε μία κυρία στο μοναστήρι η οποία μου είπε γερόντισσα το εξής. Μου λέει, πάτερ, απέκτησε εγγονάκι και θέλω, μου λέει, να το βαφτίσετε. Λέω, πότε υπολογίζετε? Μου λέει, θα κάνω με γαμοβάφτιση γιατί η κόρη μου συζεί μαζί του, δεν είναι παντρεμένη. Μόλις άκουσα ότι συζεί η κόρη και έχει ένα εξόγαμο παιδάκι, στεναχωρέθηκα, διότι η κυρία αυτή, η γιαγιά θα λέγαμε, έτσι 60 χρονών γυναίκα, είναι γυναίκα της Εκκλησίας, είναι γυναίκα που διαβάζει Γραφή, είναι γυναίκα η οποία κοινωνάει, έρχεται στην Εκκλησία και η οποία έχει αλλοιωθεί ο νους της. Όταν τη ρώτησα και της λέω, δεν μου λέτε, έχετε υπόψη σας ότι αν πάμε το τι λέει η Γραφή? Η Γραφή λέει και ο άντρας και η γυναίκα να ζουν μέχρι το γάμο εν παρθενία και γι' αυτό μπαίνει το στεφάνι. Φτάσαμε στο σημείο, τα παλαιότερα χρόνια λέω, εάν μια κοπέλα είχε σπιτωθεί όπως το λέγανε, δεν την κοινωνούσε ο παπάς, ούτε πρόσφορο έπαιρνε από τα χέρια τους, ούτε ο γαμπρός κοινωνούσε, αλλά ούτε ο πεθερός και η πεθερά. Κανένας τους δεν κοινωνούσε. Και ούτε ο παπάς πήγαινε για αγιασμό στο σπίτι, διότι στην ουσία ο γιος με την κοπέλα που συζούσαν, που είχαν σπιτωθεί, πορνεύαν. Σήμερα αυτό έχει γίνει καθεστώς. Δηλαδή συζούνε όλοι, πορνεύουν με λίγα λόγια όλοι, κάνουν και παιδιά εξόγαμα και καλούμεθα εμείς μετά να ευλογήσουμε τι? Τα παλιά εκείνα χρόνια, φίλοι μου να το ξέρετε κι εσείς, όσοι συζούσαν τους παντρεύε η Εκκλησία στα ξοκλήσια και χωρίς κόσμο. Τους πάντρευε κρυφά. Λοιπόν, δείτε τώρα, ακριβώς το αντίθετο ισχύει σήμερα. Πολιτικός γάμος, σύμφωνα συμβίωσης, νομοθετούνται, συζώ σαν να είμαι παντρεμένος και κανείς δεν το θεωρεί αυτό αντιχριστιανικό. Κανείς δεν το θεωρεί. Αφού και εμείς οι παπάδες αλλοιώθηκε ο νους μας και τους παντρεύουμε. Κάνουμε οικονομία, τους παντρεύουμε. Και ούτε τους λέμε ότι παιδί μου αυτό το οποίο έχετε κάνει είναι πορνεία. Το Ευαγγέλιο λέει το ακριβώς αντίθετο. Δεν είναι μόνον αυτό, είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία δι' αυτού του τρόπου νομοθετούνται, γίνονται νόμοι του κράτους, όπως θέλουν να φύγουν οι εικόνες από τα σχολεία, από τα δικαστήρια, από τα νοσοκομεία. Περνούν νόμοι οι οποίοι είναι ακριβώς αντίθετοι και κανείς δεν διαμαρτύρεται. Τα θρησκευτικά φεύγουν από τα σχολεία. Άρα καλλιεργείται το πνεύμα του αντιχρίστου. Αυτό το πνεύμα, γερόντισσα, είναι το πνεύμα του αντιχρίστου που έχει εισαγάγει και εμάς σαν διοίκηση της Εκκλησίας, τους πνευματικούς πατέρες και όχι μόνο αυτό, και άλλα θέματα. Αν σας εξηγήσω πόσα θέματα είναι τα οποία είναι αντιχριστιανικά και παρουσιάζουμε το μαύρο, την αμαρτία, πλέον ως άσπρο και το λευκό το λέμε μαύρο, αναχρονιστικό, αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προετοιμάσει κάποιος για να έρθει ο αντίχριστος. Διότι ο αντίχριστος αν έλθει και προσπαθήσει μες στα 3,5 χρόνια να επιβάλλει στην ανθρωπότητα ένα ακριβώς αντίθετο πνεύμα από αυτό του Ευαγγελίου, θα υπάρξει επανάσταση και αντίδραση μεγάλη. Θα έχει πετύχει μέχρι τότε να λιώσει το νου της ανθρωπότητας. τα σκέφτεται τελείως αντιχριστιανικά η ανθρωπότητα. Όπως αυτό το θέμα που σας είπα, το θέμα του γάμου και της συζυγίας όταν συζούν χωρίς να είναι παντρεμένοι οι άνθρωποι. Ένα άλλο θέμα που θα μπορούσαμε να πούμε που έχει αλλοιώσει είναι ότι ο άνθρωπος πριν το 1900 δεν έκανε ποτέ μπάνιο στη θάλασσα. Ποτέ. Και αν κάποιοι μπαίναν με τα ρούχα. Και αργότερα μετά το 1900 που αρχίσανε και μπαίναν μες στη θάλασσα, ήταν αλλού οι γυναίκες με τα ρούχα και αλλού οι άντρες. Ήταν χωριστά τα λουτρά. Και ήταν ντυμένοι μπαίναν μέσα. Δεν φορούσανε τα εσώρουχα. Σήμερα αν προσέξετε οι άνθρωποι ξεγυμνώθηκαν και πάνε με τα εσώρουχα. Είτε η γυναίκα πάει με τα εσώρουχά της, είτε ο άντρας πάει με το εσώρουχό του. Τα οποία ο κόσμος τα έχει βαπτίσει μαγιό. Στην ουσία είναι με τα εσώρουχα και κυκλοφορούν γυμνοί. Αυτό 20 αιώνες, 2.000 χρόνια, δεν είχε γίνει ποτέ να ξεγυμνώνεται ο άντρας και η γυναίκα. Διότι το Ευαγγέλιο διδάσκει ότι πρέπει να είμαστε σεμνά ντυμένοι. Οι άνθρωποι δεν κάναν μπάνιο. Ακόμα ούτε στα σπίτια δεν κάναν μπάνιο. Στα χωριά, στις πολιτείες δεν κάναν. Γιατί? Για να μην δουν τη γύμνια τους. Να μην δουν τη γύμνια τους. Κι όμως ήρθε ο καιρός που μέσα δήθεν αυτό είναι πολιτισμός, δηλαδή 20 χρόνια ήταν απολύτιστοι οι άνθρωποι. Το κάναν όχι, από σεμνότητα. Από σεμνότητα το κάνουν. Όπως πρέπει να πω ότι εμάς τα ρούχα αυτά δεν είναι στολή που φοράμε. Δεν είναι στολή. Είναι σεμνό έντυμα. Είναι σεμνό έντυμα για να μην δείξει τη γύμνια, να μην φανεί το χέρι, το πόδι. Η στολή μου είναι όταν λειτουργώ. Αυτή που φορά την Κυριακή στην εκκλησία. Θα μπορούσα λοιπόν να ήμουν με ένα κοντομάνικο. Και εσύ ήμουν κληρικός. Είναι σεμνό έντυμα που δεν επιτρέπεται να φαίνεται η γύμνια του σώματος. Και τα γένια τα αφήνουμε ώστε να μην φαίνεται η ομορφιά του προσώπου. Ομοίως και εσείς γι' αυτό ντύνεστε έτσι. Γι' αυτό και από εσάς πήραν οι μουσουλμάνες. Και όλες οι χώρες οι οποίες και οι λαοί που θέλουν να ντύνονται σεμνά. Είναι σεμνό ντύσιμο και το δικό σας. Δεν είναι αυτή η στολή. Δεν είναι στολή. Είναι σεμνή ενδυμασία. Έτσι ντυνόντουσαν όμως όλοι. Θυμηθείτε κάποια χρόνια πιο πριν το 70-60, θα δείτε ότι οι άνθρωποι ντυνόντουσαν έτσι. Όμως άλλαξε το πνεύμα. Όχι πια σεμνά. Ξεγυμνώνονται. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, όταν δείτε τους άντρες και τις γυναίκες να κυκλοφορούν οι μη γυμνοί στους δρόμους, τότε έρχεται η εποχή του Αντιχρίστου. Δηλαδή θα έχει αλλάξει το πνεύμα. Και πράγματι ποιος σήμερα λέει ότι μια γυναίκα εάν φορά ένα ξόπλατο, ένα ξεμανίκωτο, ότι αυτό είναι άσεμνο ντύσιμο? Κανένας. Ακόμα και οι παπαδιές, ακόμα και τα παιδιά των παπάδων δίνονται έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και στην εκκλησία έρχονται έτσι. Αυτό είναι το πνεύμα λοιπόν το αντίθετο του Ευαγγελίου και σε πολλά άλλα ζητήματα, να μην επεκταθώ. Με ρωτούν επίσης γεροντισά μου και με ρώτησες και εσύ ότι εάν το χάραγμα μου το βάλει κάποιος με το ζόρι επάνω μου εκείνη την εποχή, εάν το χάραγμα που θα μου βάλει με το ζόρι ή μου το βάλει χωρίς εγώ να το γνωρίζω. Δηλαδή πήγα σε νοσοκομείο, μου κάνανε μια εγχείρηση, εκεί που κοιμάμαι και είμαι υπνοτισμένος, με έχουν κοιμήσει, μου κάνει κάποιος, μου βάζει εδώ το χάραγμα, μου βάζει στο μέτωπο. Όποιο και να είναι το χάραγμα, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε. Θα είναι το τσιπάκι, θα είναι το μπαρκόντ, θα είναι κάτι άλλο. Θα φανεί τι ακριβώς θα είναι εκείνον τον καιρό που θα έρθει. Λοιπόν, και το χάραγμα πάλι ο κόσμος θα πάει προαιρετικά στην αρχή να το πάρει. Για διευκόλυνση, οικονομική διευκόλυνση. Όπως τώρα παίρνουμε για διευκόλυνση την κάρτα για να πληρώνουμε γρήγορα, παίρνουμε την κάρτα για τα διόδια να τα περνάμε γρήγορα ή το μηχανηματάκι, το ΙΠΑΣ, ώστε να μην σταματάω καθόλου στα διόδια. Είναι διευκόλυνση και είναι. Ομοίως λοιπόν τότε θα είναι διευκόλυνση το να έχω το χάραγμα σε όλα τα θέματα, στο χέρι και στο μέτωπο. Θα πάω μόνος μου. Εάν κάποιος μου το βάλει με το ζόρι ή χωρίς να το ξέρω, δηλαδή πέρασα από ένα αεροδρόμιο και κάποιος με μια αχτίνα λέιζερ κάτι μου βάλε και δεν το κατάλαβα. Δεν μετράει γερόντισσα. Στα μάτια του Χριστού δεν περνάει. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι εάν με πιάσουν και με δέσουν και μου γεμίσουν όλο το σώμα μου, χωρίς εγώ να το θέλω και χωρίς να το γνωρίζω, με το 666 και δεν το θέλω, απέναντι στο Θεό δεν μετράει τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι το χάραγμα ενεργεί και διώχνει το Πνεύμα το Άγιον από πάνω μας όταν το πάρουμε τη δική μου τη θέληση και εις γνώση μου. Όπως εγώ αν πάω και κοινωνήσω έναν εν αγνία του και δεν του πω τι είναι, δεν πιάνει. Και να τον βαφτίσω κάποιον με το ζόρι, να πιάσω έναν μουσουλμάνο με το ζόρι να τον βαφτίσω, δεν πιάνει στα μάτια του Θεού. Γιατί θέλει να το ζητάει ο ίδιος το βάπτισμα, ο ίδιος να μυρωθεί, ο ίδιος να κοινωνήσει. Το ίδιο λοιπόν δεν μετράει κανένα χάραγμα όταν δεν το γνωρίζω και μου το βάλουνε χωρίς τη θέλησή μου, να μην το θέλω, και δεν είναι εις γνώση μου. Δηλαδή με εξαπατήσουν, με κοροϊδεύουν και μου το δώσουν. Δηλαδή εκεί που με τραβάνε μια φωτογραφία ή εκεί που πληρώνω τα εισιτήρια μέσα στο αεροδρόμιο, εκεί που σε βγάζουν και σε τσεκάρουν μέσα στα αεροδρόμια, να σου βάλουν από μόνοι τους χωρίς να το ξέρεις το χάραγμα. Αυτό, αδελφοί μου και γερότησε, να ξέρετε, δεν μετράει καθόλου. Άρα λοιπόν η εποχή του Αντιχρίστου θα χαρακτηριστεί ως εποχή του όταν περνούν όλα τα αντίχριστα, το αντίχριστο πνεύμα, ώστε να φτάσουμε στα 3,5 χρόνια που τότε ο Αντίχριστος, όσοι το έχουν πάρει μόνοι τους το χάραγμα και ο θελός έχει καλός, όσοι χριστιανοί δεν το πήραν, διότι ο άλλος θα το πάρει και θα τον βλέπετε με τη θέλησή του. Θα πηγαίνει να κοινωνάει, δεν θα έχει πρόβλημα. Θα πηγαίνει να εξομολογείται, δεν θα έχει πρόβλημα. Και θα σου λέει και στον άλλον, εγώ εκκλησιάζομαι, δεν έχω πρόβλημα που έχω το χάραγμα. Γιατί δεν θα του έχουν πει ακόμα ότι αυτό που αποδέχτηκε είναι του Αντιχρίστου. Και όταν έρθει ο Αντίχριστος, τότε, όπως λέει η Αποκάλυψη, ποιεί μικρούς και μεγάλους με το ζόρι, πλούσιους και πτωχούς, να λάβωσει το χάραγμα. Και όποιος δεν το λάβει, τότε θα διώκεται από τους χριστιανούς. Τότε θα διώκεται. Όσοι όμως το πήραν, θα βληθούν, λέει, εις το πύρ το αιώνιο, όσοι το δέχτηκαν. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σε καμία περίπτωση, και γερώτησα και εσείς να συμβουλεύετε, με τη θέλησή τους κανείς να μην δεχτεί το χάραγμα. Και αν τους το βάλουν με το ζόρι, να μην φοβηθούν, αν τους δέσουν, αν τους κρατάνε κτλ. Μόνοι τους ποτέ δεν μην δεχτούν να το πάρουν. Στο χέρι και στο μέτωπο. Επίσης, αυτή την εποχή του Αντιχρίστου που θα είναι δύσκολη, μπορεί να τη βιώσουμε, μπορεί και όχι, γιατί κανένας δεν γνωρίζει. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Γιατί δεν ξέρουμε πότε πλησιάζουν αυτές οι ημέρες και πότε θα αναλάβει ο Αντίχριστος να κυβερνήσει. Ουδής γνωρίζει χρόνο, ουδής γνωρίζει ημέρα. Έτσι όμως ο Χριστός είπε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Ήδη οι αντίχριστοι ετοιμάζουν το έδαφος, εκείνος θα έχει μόνο 3,5 χρόνια, θα αναλάβει ώστε να διώξει τους χριστιανούς, εκείνοι που δεν θα το έχουν πάρει να το πάρουν με το ζόρι. Με ρώταει η γερόντισσα και μου είπε ότι, γέροντα, μου λέει, και πώς θα καταλάβω ποιο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, εγώ δεν ζούσα σε παλαιότερες εποχές, ζω σήμερα. Αυτό το πνεύμα, με αυτό το πνεύμα έτσι μεγάλωσα, αγαλουχήθηκα και ζω. Για να μπορέσουμε να μάθουμε ποιο είναι το πνεύμα και το θέλημα του Θεού, πρέπει να διαβάζουμε Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος πρέπει να διαβάζει την Καινή Διαθήκη και τους βίους των Αγίων. Μόνον έτσι θα μάθετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο είναι το αντίχριστο πνεύμα. Ιδάλλως δεν θα μπορέσετε ποτέ να το ξεχωρίσετε. Ο άνθρωπος που μελετά τη Γραφή, την Καινή Διαθήκη, αυτόν τον επισκέφτεται το Πνεύμα το Άγιον, αυτός ο οποίος εκκλησιάζεται, εξομολογείται συχνά, ζει μυστηριακή ζωή κοντά στην Εκκλησία, κοινωνά δηλαδή, μετέχει των μυστηρίων, αυτός ο άνθρωπος λαμβάνει Πνεύμα Άγιον και μπορεί και αντιλαμβάνεται το Πνεύμα του Αντιχρίστου, γερόντες. Διαφορετικά θα πέσουν όλοι στην παγίδα, διότι δεν ξεχωρίζουν, αφού έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι σήμερα. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε εδώ με τη γερόντισσα Μόνικα από το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Μόλις γύρισα από την Κρήτη και επειδή η γερόντισσα είναι κρητικιά, Της είπα εκεί και τις γερόντισσες που συνάντησα, στα μοναστήρια που πήγα, το τι είδα. Αξίζει να πάτε στην Κρήτη και όταν πάτε, οπωσδήποτε να συναντήσετε ό,τι μπορείτε αυτόν τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ειρηναίο, και να ζητήσετε να πάρετε την ευχή του. Εύχομαι να σας ευλογεί ο Θεός όλους εσάς. Θα ήθελα όσοι δεν έχετε γραφτεί στο κανάλι μας να γραφτείτε, πατώντας εκεί που λέει εγγραφή, όπως δείχνει κάτω, λέει εγγραφή, και να πατάτε δίπλα και το καμπανάκι για να μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το κανάλι και όλες τις ομιλίες μας. Όσοι δεν έχετε και Facebook, να ανεβάσετε και αυτή την ομιλία στο Facebook, και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είστε συνεργάτε και κουράζεστε για να κάνετε και να γράφετε υπότιτλους σε οποιαδήποτε γλώσσα. Σας ευχαριστώ, συνεχίσετε να το κάνετε και σας περιμένουμε 18 και 19 του μηνός Ιουλίου, Σαββατοκύριακο, στο μοναστήρι μας που γιορτάζει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, και θα χτυπήσει το μεγάλο καμπαναριό με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες. Την Σαββατοκύριακο λοιπόν, ιδιαίτερα την Κυριακή το πρωί που θα χτυπήσει το μεγάλο καμπαναριό της Αγίας Σοφιάς, που είναι και επίκαιρο, θα σας περιμένουμε στο μοναστήρι. Να είστε καλά αδελφοί μου, ο Θεός να σας ευλογεί. Εδώ η χάρις του Αγίου Νεκταρίου που είμαστε με τη Γερόντισσα, με τις ευχές της Γερόντισσας Μόνικας, με τις ευχές του Αγίου Φανουρίου. Εδώ από το μοναστήρι του Τρικόρφου, το γυναικείο μοναστήρι, σας στέλνω και εγώ την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βιντεάκι. Χαίρετε.